Επί των ανακοινώσεων, κύριε Δήμαρχε, υπάρχει κάποια ανακοίνωσή σας προς το σώμα? Παρακαλώ πολύ. Αν δεν θα θυμηθούμε στην πορεία. Όχι, δεν έχει ο κύριος Δήμαρχος κάτι. Ο κύριος Αποστολάκος, ο κύριος Βαλιώτης και ο κύριος Ρήγας, ο κύριος Μανουσάκης. Ωραία. Και εσείς, κύριε Πιώτα, ναι. Παρακαλώ πολύ, κύριε Αποστολάκο. Χαίρετε καταρχάς. Κύριε Πρόεδρε, εμείς σαν παράταξη, μέρος του χρόνου των ανακοινώσεων, από εδώ και πέρα, θα το αφιερώνουμε σε ερωτήσεις. Ερωτήσεις που θα κάνουμε προς τη Δημοτική Αρχή και στους αρμόδιους που αφορά το κάθε θέμα. Εάν μπορείτε ή μπορούν οι αρμόδιοι να μας απαντήσουν, έχει καλώς σήμερα. Ιδάλλως θα θέλαμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να έχουμε απάντηση επί των ερωτήσεων. Όπως προβλέπετε. Παρακαλώ την κυρία Γραμματέα να σημειώνει τις ερωτήσεις που θα κάνουμε, ώστε εκτός από ότι καταγράφονται, να τις έχουμε και έγγραφες για να μπορούν να μας απαντούν οι αρμόδιοι άμεσα, ώστε να γίνει από μαγνητοφώνηση των πρακτικών. Θα τις αφήσετε και εγγράφους, κύριε Αποστολάκο, πρόεδρε. Έτσι δεν είναι? Εντάξει, εντάξει. Αυτό είναι για διευκόλυνση όλων. Παρακαλώ. Ξεκινώντας, θα ήθελα να αναφερθώ στον απολογισμό και να ρωτήσω πότε προτίθεται η Δημοτική Αρχή να φέρει προς συζήτηση τον απολογισμό του Δήμου για το έτος 2011. Μάλιστα. Δεύτερον, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε από πλευράς ενεργειών για το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης? Τρίτον, γιατί επιβλήθηκε ΦΠΑ 23% στους λογαριασμούς ίδρυυσης των τέος δημοτικών ενωτήτων για το έτος 2011, αφού η επέκταση της ΔΕΙΑΣ έγινε το 2012 και η απόφαση για ΦΠΑ επίσης το 2012. Πιστεύουμε ότι την καθυστέρηση έκδοση των λογαριασμών από το Δήμο δεν πρέπει να την επιβαρυνθεί ο Δημότης. Τέταρτον, ποιο είναι το υπόλοιπο ΣΑΤΑ του 2011 και παρελθόντων ετών, καθώς επίσης και του 2012. Αυτό θα το θέλουμε, τα ποσά τα θέλουμε κατά την ημερομηνία απάντησης της σχετικής ερώτησης. Πέντε, θέλουμε να ρωτήσουμε εάν έχει υπογραφεί το συμβόλαιο μεταβίβασης του Ξενία Σπάρτης προς το Δήμο. Αυτές ήταν οι πέντε ερωτήσεις, τις οποίες δεν ξέρω εάν μπορείτε ή μπορούν τώρα οι αρμόδιοι να απαντήσουν. Καλώς, κύριε Βουλή. Ή στο επόμενο. Σε ορισμένα έχει τη δυνατότητα. Για πείτε μου την πρώτη. Απολογισμός του 11, κύριε Βουλή. Όταν θα είναι έτοιμος. Η απάντηση του κύριου Δημάρχου είναι λακωνικότατη. Όταν θα είναι. Η δεύτερη. Β' Δημοτικό Σχολείο Σπάρτη. Όχι, απαντάω εγώ τώρα. Καταρχήν, μισό λεπτό, κύριε Αποστολάκο. Δεν έχει διάλογο. Είστε έμπειρος, δεν γίνεται διάλογος. Ερώτηση-απάντηση. Αλλιώς. Ακούστε. Διάλογος όχι. Όχι. Ούτε σχόλιο. Να πω την ερώτηση δική σας. Ούτε σχόλιο στην απάντηση. Ακούστε. Αυτή είναι η απάντηση. Σας αρέσει. Μισό λεπτό. Κύριε Αποστολάκο, ακούστε, σας παρακαλώ πολύ. Μισό λεπτό, κύριε Αποστολάκο. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε όσες ερωτήσεις θέλετε. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να σχολιάζετε απαντήσεις του Δημάρχου, ούτε είναι υποχρεωμένος ο Δήμαρχος να σας δίνει τις απαντήσεις που εσείς θέλετε. Απαντά όπως θέλει, ακόμα και δια της σοπής. Εάν δεν σας καλύπτει, φέρτε το θέμα ημερησίας διατάξεως. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Δημοτική Αρχή, ασχέτως αν έχετε την πλειοψηφία ή όχι, δεν σας έχει χαλάσει το χατήρι. Όταν λέτε σαν μειοψηφία, σαν μείζον, θέλουμε να έρθει το συγκεκριμένο θέμα ως θέμα ημερησίας διάταξης, σας το λέει και ο Πρόεδρος, το έχει πράξει και ο Δήμαρχος και μάλιστα και σήμερα κιόλας και με την Ελλάσσονα. Φέρτε ό,τι θέλετε εσείς να το συζητήσουμε και ως θέμα. Πάντως αυτή είναι η απάντηση του Δημάρχου. Προχωρούμε. Το δεύτερο. Ας μην ξεχνάμε όμως ένα πράγμα. Ότι αυτό το θέμα έχει ξανατεθεί. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή κατά την οποία ή δεν θέλουμε να απαντήσουμε. Όχι. Με συγχωρείτε, έχει τεθεί εδώ. Ωραία. Γιατί δεν είναι απάντηση αυτό, κύριε Μιλιάκο? Εγώ λέω το εξής. Εγώ λέω το εξής. Όταν θα είναι έτοιμο. Όταν θα είναι έτοιμο, κάπου είχαστε πολύ εύγρωστο με ξέρετε πολύ καλύτερα τον νόμο τι λέει.
πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ακούσουμε κάτι συγκεκριμένο. Το ότι αν είναι έτοιμο σε 3 χρόνια, μπορεί να είναι σε 3 χρόνια. Δεν είπε αυτό ο Δήμαρχος, είπε όταν θα είναι έτοιμος. Αυτό είπε. Τώρα από εκεί πέρα εγώ σας είπα, μην επιμένετε, αυτή ήταν η απάντηση. Λοιπόν, το δεύτερο δημοτικό. Απορώ και εγώ λοιπόν με την ερώτηση, διότι ξέρω ότι έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση του Υπουργείου με την περιφέρεια και τα έχουν αναλάβει αυτοί όλα. Εμείς πιέσουμε όσο μπορούμε. Και αυτό το ξέρετε, μπορώ να καταλάβω γιατί ρωτάτε όμως. Ποια άδεια, εκεί είσαστε ακόμη. Ποια άδεια, την οικοδομική άδεια. Δεν είχατε αντιληφθεί, δεν έγινε εδώ συζήτηση ότι βρέθηκε η άδεια από τον κύριο Σκρεπέτη και αποδεσμεύτηκε και ξεκίνησαν διαδικασίες. Μια άδεια. Λοιπόν, τώρα για τη ΔΕΙΑ και για το 23%. Ποιος σας είπε, κύριε Πασχολάκο, ότι είναι συνδεδεμένο με την επέκταση της ΔΕΙΑ. Έχει μπει ΦΠΑ και στις υπηρεσίες του Δήμου που έχουν ίδρυψη. Δεν έχει σχέση με τη ΔΕΙΑ αυτό. Καμία σχέση. Ακόμα χειρότερα, κύριε Δήμαρχε, διότι καθυστερήσατε το 2011, τα στείλατε το 2012, ενώ αν στέλναν τους λογαριασμούς όταν έπρεπε και να τους στείλετε, δεν θα είχε επιβληθεί το ΦΠΑ. Κάνετε λάθος. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, υπάρχει διάλογο. Το 23% έχει επιβληθεί ανεξαρτήτως επεκτάσεως ΔΕΙΑΣ. Και όταν το λέτε αυτό, σημαίνει ότι δεν το είχατε αντιληφθεί ότι έχει επιβληθεί και στις δημοτικές υπηρεσίες ίδρυψης ΦΠΑ. Διαφορετικά δεν εξηγείται η ερώτηση. Το οποίο δεκτό είναι, δεν τα ξέρουμε όλα. Δεν το γνωρίζετε, γι' αυτό κάνατε την ερώτηση, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, εσείς το συνδυάσατε με την επέκταση της ΔΕΙΑΣ. Αναφέρονται πρώτο εξάμεινο 2011, μιστρά παρόρι. Πάγιο, 12 συν ΦΠΑ 14,76. Ναι. Λοιπόν, εσείς το συνδυάσατε με τη ΔΕΙΑΣ. Τώρα για τους λογαριασμούς που λέτε που καθυστέρησαν, που πράγματι κάποιοι λογαριασμοί καθυστέρησαν, ήδη το φέρουμε σήμερα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν μπορούν να το κάνουν οι υπάλληλοι από μόνοι τους. Αφορά μια δημοτική ενότητα κάποιους λογαριασμούς, που το σύνολο των επιβαρύσεων στους καθυστερημένους λογαριασμούς για όλη τη δημοτική ενότητα είναι 280 ευρώ, 287 ευρώ και 22 λεπτά, θυμάμαι καλά. Το οποίο το έχουμε φέρει σήμερα και δίνουμε εντολή πλέον με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα ζητήσουμε στις υπηρεσίες να μην εισπράττουν αυτό το επιπλέον ποσό, που είναι για όλη την ενότητα του Μιστρά 287,22 ευρώ. Αυτό είναι όλο. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή πιστεύουμε ότι οφείλεται σε καθυστέρηση του Δήμου και όχι σε επαιτειότητα των πολιτών, εμείς το φέραμε θέμα με τη διαπίστωση. Θα ζητήσουμε να μπει ως κατεπίγον για να μην επιβαρυνθούν ούτε τα 3 λεπτά κάθε δημότσιο. Τα άλλα θέματα. Το υπόλοιπο ΣΑΤΑ, κύριε Δημαρχέ. Το υπόλοιπο ΣΑΤΑ, κοιτάξτε να σας πω. Όταν λέτε υπόλοιπο ΣΑΤΑ, τι εννοείτε. Μισό λεπτό, κύριε. Ησυχία λίγο, παρακαλώ, στην αίθουσα. Το μικρόφωνο, κύριε Αποστολακό. Χρήματα μιλάμε. Τι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Ταμείο του Δήμου από ΣΑΤΑ του 2011 και τι παρελθόντων ετών πριν του 2011, καθώς επίσης και του 2012. Πιστεύω ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό τώρα. Ναι, το 2012 γνωρίζω ότι δεν μας έχει έρθει η ΣΑΤΑ. Να ξέρουμε τι θα έρθει, οπότε τι υπόλοιπο να πω. Δεν έχει έρθει ακόμα το 2012. Θα πω τι υπόλοιπο υπάρχει. Τα άλλα δεν μπορώ να τα θυμάμαι απ' έξω τώρα, θα τα απαντηθούν. Κάτι άλλο υπάρχει, μπορώ να απαντήσω τώρα. Για το υπογραφή συμβολέου με το Ξενία. Υπάρχει, δεν υπογράφεται συμβόλαιο. Υπάρχει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και αυτή η απόφαση μεταγράφεται στο υποθετικό φυλάκιο. Εμείς είμαστε σε συνεχή επικοινωνία. Τώρα 2 μέρες δεν έχω πάρει τηλέφωνο. Λογικά θα πρέπει την επόμενη εβδομάδα να έχει τελειώσει. Είχαν πει θα το βάλουν στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο που θα γίνει, ώστε θα πάμε πάνω να γίνει παράδοση παραλαβή και τη μεταγραφή, γιατί ζήτησα εμείς να πληρώσουμε τα πάει να κάνουμε εμείς τη μεταγραφή. Και λέει ότι όχι, αυτά τα κάνει η εταιρεία, τα τουριστικά κίνητα. Πιστεύω ότι μέσα στη βδομάδα, λογικά την επόμενη, πρέπει να έχει λήξει αυτό το θέμα. Να έχει ληφθεί αυτή η απόφαση για να ακολουθήσει η μεταγραφή. Οπότε από τις μεταγραφείς, κατά τον νόμο πλέον, αποκτάται και τυπικά η κυριότητα από το Δήμο της Σπάρτης, του χώρου. Θέλετε κάτι άλλο, παρακαλώ. Ο κύριος Βαλιώτης. Μένει μόνο κύριε Δήμαρχε για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για τη ΣΑΤΑ του 11. Ορίστε, το υπόλοιπο. Και θα σας πούμε μισό λεπτό, εάν δεν έχουμε κάτι νεότερο, θα έχουμε συνοηθεί και με την Οικονομική Υπηρεσία για να σας πούμε ή να σας απαντήσει πότε υπολογίζουμε. Αυτή τη στιγμή λείπει και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Έτσι, γι' αυτό είπα όταν θα είναι έτοιμος, με την έννοια μπορεί να ήταν άκοψο. Κύριε Αποστολάκο, μπορεί να το είπα, ίσως να ήταν άκοψη διατύπωση.
το πότε. Είπαμε την έννοια ότι όταν θα ετοιμαστούμε θα το πούμε. Επειδή όμως. Επειδή λείπει ο αντιδήμαρχος, μπορεί και αύριο να σας πάρω τουλάχιστον τηλέφωνο και να σας πω πότε εκτιμούμε ότι θα είναι έτοιμος. Εντάξει. Ήταν λάθος η διατύπωση. Όχι, εντάξει. Είπε όταν θα είμαστε έτοιμοι. Πάντως δεχτείτε ως ειλικρινή το λόγο του Δημάρχου, σας είπε. Θα θέλω να βάλω δύο θέματα εκτός σημερινής σας διάταξης. Θα τα βάλουμε όταν ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Και θέλω να κάνω μία ανακοίνωση και υποτύπου ερώτηση για τον κύριο Ζημόρος, θα το ξέρει. Διαβάζοντας στον τύπο για το ΤΕΙ και μάλιστα με δημοσίευμα το παράπονο και η έκκληση και η προειδοποίηση του Βαλιώτη για το ΤΕΙ, να σας διαβάσω τι λέει σε μια επιστολή. Αν την ξέρετε. Ονομάζομαι Ευστάθιος Βαλιώτης Γεωργίου και διαμένω τα τελευταία 40 χρόνια στην Νέα Υόρκη. Αυτή έχει δημοσιοποιηθεί, είναι γνωστή σου. Ναι, την ξέρετε. Την ξέρουμε. Καλό είναι όμως το σώμα να την ανακοινώσει και μέσω του τύπου και σαν δημοτική αρχή να πούμε με βάση αυτή την επιστολή τι ενέργειες έχουμε κάνει μετά την επιστολή. Αυτό θέλω να πω, αφού την ξέρετε, να τη διαβάσω. Λοιπόν, πριν έρθει η επιστολή, ήδη είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία και μου διάβασε το περιεχόμενο της επιστολής, η οποία είναι αυτή που πράγματι ήρθε. Είχε πει τότε, θα τη στείλω εκεί, αλλά ακόμη όχι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η οποία τελικά η επιστολή βρέθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τώρα, αφού βρέθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν έχει κανένα νόημα να μην την αναρτήσουμε κι εμείς στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δώσουμε δημοσιοποίηση. Εγώ σεβάστηκα αυτό που μου είχε πει ο ίδιος. Θα επικοινωνήσουμε για να μπει σε εφημερίδες κτλ. Καθηγητά το είδα να υπάρχει σε εφημερίδες. Έτσι. Κανένα πρόβλημα. Και να δούμε τις ενέργειες που έχουμε κάνει, να τις πούμε. Να θέλετε και επικεφαλή των παρατάξεων, όποτε θέλετε, εκεί θα μπορέσουμε να πούμε και περισσότερες λεπτομέρειες. Για να πούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε με το θέμα του ΤΕΙ. Έχουμε ενημερωθεί για το ΤΕΙ προσωπικά, ο κ. Δήμος μας έχει ενημερώσει. Εμένα σε παράταξη, κλείνει ο κύριος Βαλιώτης και λέει απαιτώ απάντηση και λύση από όλους εσάς. Εννοεί και εμάς. Γιατί το κοινοποιεί στην αυτοδιοίκηση και τέτοια. Και είναι κρίμα για τα σχολεία να... είναι κρίμα το σχολείο να κλείσει και μάλιστα στις δύσκολες αυτές μέρες που διανύουμε. Κατά συνέπεια πρέπει να το δούμε. Πιστεύω ότι πρέπει να το, σαν επιστολή να την συνυπογράψουμε και εμείς και να τη στείλουμε και να δούμε πώς θα προχειριστούμε. Να σας πω μόνο κάτι πάνω σε αυτό, ότι ήδη συντάσσεται φάκελος, όχι μόνο το υπόνημα ή το ψήφισμα που πήραμε την άλλη φορά, με όλη την αλληλογραφία που υπάρχει και θα πάει εκεί που πρέπει να πάει. Και αν κάποιος έχει κάτι που μπορεί να το στείλουμε και κάπου αλλού, να το δει. Συντάσσεται φάκελος με όλη την αλληλογραφία, με όλα τα σχετικά έγγραφα. Διότι όπως έχουμε πει και άλλη φορά, πιστεύω ότι όχι επειδή είμαστε Σπάρτη εδώ και μας ενδιαφέρει σαν ένα θέμα μείζων τοπικού ενδιαφέροντος, πιστεύω ότι αντικειμενικά κρίνοντας ότι το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Θα ήθελα να ενημερώσω το σώμα ότι εκτός από τη θεσμική ιδιότητα την οποία έχει αυτή τη στιγμή ο Δήμαρχος, έχει και μια ιδιαίτερα καλή προσωπική σχέση με τον Ευστάθιο και τη Ματίνα Βαλιώτη. Αυτό ίσως να μην θέλει να το κοινωνιολογήσει ιδιαιτέρως ο ίδιος, όμως το λέω εγώ όχι ως συνεργάτης του και τρίτος, αλλά και ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή απευθύνομαι σε όλους εσάς που είστε πολιτικά όντα και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι αυτό που λέω, να υπάρχει δηλαδή και το διαπροσωπικό στοιχείο που να καθορίζει ακριβώς τις σχέσεις μεταξύ των προσώπων. Συνεπώς, οποιαδήποτε επιστολή και αν δημοσιοποιείται από το ζεύγος των δωρητών, να ξέρετε ότι είναι απότοκη και μιας προϋφιστάμενης επικοινωνίας που μπορεί να είναι κάποιες φορές και καθημερινής επικοινωνίας προσωπικής του κυρίου Δημάρχου με το ζεύγος των δωρητών. Είμαστε λοιπόν ενήμεροι, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και ο Δήμαρχος και φυσικά το Δημοτικό Συμβούλιο, και αυτό το οποίο είμαι βέβαιος ότι θα πρέπει να διαβεβαιώνουμε κάθε φορά όλοι μας, τον κόσμο που μας ακούει, για το ευαίσθητο θέμα, είναι ότι η Σπάρτη και η Λακωνία ευρύτερα δεν θα υπολειτουργήσει ως ως το μείζον θέμα της τριτοβάσιμης εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που βρίσκονται εδώ. Ορίστε, συνέχεια, κύριε. Ναι.
Μετά τις ανακοινώσεις των συναδέλφων. Κύριε Πιώτα, έχετε και εσείς και ο κύριος Ρήγας. Ορίστε, παρακαλώ. Και ο κύριος Μανουσάκης. Έλατε, κύριε Μανουσάκη. Ναι, ναι, εσείς. Διάθεση δημοσίου χώρου σε κάποιο κόμμα στις 17 Νοέμβρη. Σαν ανακοίνωση θέλετε κάτι να μας πείτε. Ναι. Με αφορμή την έδρα που λένε, είναι θέμα που θέλω να το βάλω εγώ εκτός σήμερα σας διάθεση. Ορίστε. Ναι, ναι. Ακούστε. Μισό λεπτό. Θα σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να ασχοληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι αρμοδιότητα της Δημοτικής Κοινότητας. Εγώ προσωπικά, κύριε Πρόεδρε, διαφωνώ. Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό το θέμα και νομίζω ότι πρέπει κάντε την ανακοίνωσή σας και θα με αφορμή την αίτηση κάποιου πολιτικού κόμματος να του παραχωρηθεί η πλατεία της Σπάρτης 17 Νοέμβρη για εκδήλωσή του, μάλλον διανομή τροφίμων, νομίζω, παίρνω την ευκαιρία να σχολιάσω. Η 17 Νοέμβρη αποτελεί ημέρα μνήμης για τον αγώνα ενάντια στη δικτατορία. Έχει αρθεί από μια απλή ημερομηνία σε μια ημερομηνία σύμβολο για τη δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν πρόσκειται σε κανένα κόμμα. Εωρείται υπεράνω όποιου κόμματος και κανένα κόμμα δεν νομιμοποιείται να προσπορίζει το ωφέλη από αυτήν σαν δικό του βιλαέτη. Οι ημέρες της ιστορικής μας μνήμης, οι εθνικές μας επέτειοι σηματοδοτούν κάτι πολύ σημαντικό πέραν της ειδικής σημασίας που έχει κάθε μία. Μας φέρνουν στη μνήμη κορυφαίες στιγμές της ιστορίας μας. Συντηρούν αυτές τις μνήμες απαραίτητες για τη συλλογική εθνική κοινωνική μας συνείδηση. Χωρίς αυτές τις ας πούμε υπομνήσεις θα χάσουμε το σημαντικότερο, την εθνική μας συνείδηση. Εάν αλλοιωθεί το νόημα αυτών των σημαντικών ημερών της ιστορίας μας, εάν διαστρεβλωθεί ο συμβολισμός τους, καταραίει σταδιακά η συλλογικότητά μας σαν έθνος. Δεν πρέπει σε κανένα κόμμα να επιτρέπεται η κεφαλαιοποίηση αυτών των ημερών για δικούς τους λόγους, είτε για να διακηρύξουν την ιδεολογία τους, είτε για λόγους εντυπωσιασμού και ψηφοθυρίας. Δεν μπορούν οι κομματικοί σχηματισμοί να αλλοιώνουν μνήμες, παραδόσεις, αξίες και τέλος να καταρακώνουν την υπερηφάνειά μας για την κομματική τους προβολή. Δεν επιτρέπεται τη στιγμή αυτή που απειλείται η συνοχή της κοινωνίας μας, που εν πωλής ο κοινωνικός ιστός έχει καταρρεύσει, δήθεν κομματικά ιδεολογήματα να παραχαράσουν την ιστορική μνήμη ενός λαού. Η πολιτική ευθύνη είναι τεράστια. Ας τον αναλογιστούν όσοι εμπνέονται από τέτοιους αντεθνικούς ακροβατισμούς για να διατρανώσουν τον δήθεν εθνικισμό τους, αλλά που εν τέλει αποδεικνύουν τον ανθεληνισμό τους. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να μου επιβάλλει να ξεχάσω, είτε σε μένα και ακόμα χειρότερα, να ξεχάσουν οι Έλληνες πολίτες συλλογικά τους σταθμούς της ελληνικής δημοκρατίας. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποκόψει το ελληνικό έθνος από την ιστορία του, προκαλώντας μια συνολική λύθη των συμβολισμών της κάθε επαιτίου που σηματοδοτεί την εξέλιξη της έννοιας Ελλάδα. Καταγγέλλω κάθε τέτοια απόπειρα σαν αντεθνική ενέργεια από οπουδήποτε και αν προέρχεται. Καταγγέλλω κάθε σχηματισμό που επικαλούμενος τη θεσμική του υπόσταση δρά αήθικα καλύπτοντας έκνομες πράξεις κάτω από το μανδύα της ελληνικότητας. Αποκόπτοντας τις εθνικές μας επιτύχους από τον συμβολισμό τους, εγκληματούμε ενάντια της ελληνικότητας και του ελληνικού ιδεώδους. Καλώ το Δημοτικό Συμβούλιο της Σπάρτης να αρθεί στο ύψος του ονόματος του Δήμου μας και να αναλάβει την πολιτική ευθύνη της απόφασης που δεν μπορεί να είναι άλλη από τη μη χορήγηση αδείας σε όποιο θεσμικό φορέα και να ζητήσει την παραχώρηση δημοτικού χώρου στις εθνικές μας επιτύχους. Λοιπόν, κύριε Μανουσάκη, ακούστε κάτι. Σας επέτρεψε το Προεδρείο να κάνετε μία ανακοίνωση. Δεν κάνατε ανακοίνωση, κάνατε καταγγελία. Δεν έκανα καταγγελία. Ακούστε, ας σας παρακαλώ. Ποιο καταγγελία, κύριε Πλώτα. Με συγχωρείτε, διαφωνώ. Κάνατε μία καταγγελία κατά την άποψη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Σχόλιο, πείτε το πώς θέλετε. Έκανα ένα σχόλιο. Θέλω να πω λοιπόν το εξής. Οι λέξεις έχουν νόημα, κύριε Πλώτα. Έχουν νόημα. Επειδή έχουν νόημα οι λέξεις, θα σας πω λοιπόν ότι καταρχήν το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει καμία αρμοδιότητα πέραν του να εκφράσει θέση, να πάρει μία απόφαση. Αυτό είναι η δημοτική κοινότητα. Δεύτερον, θα πρέπει να υπενθυμίσω σε όλους το αυτονόητο. Η αστική μας δημοκρατία, η οποία εκφράζεται από το 1974 μέχρι σήμερα, εκφράζεται μέσα από πολιτικά κόμματα. Η πολιτικοποίηση, για την οποία όλοι ομιλούμε και θεωρητικολογούμε και ιδεολογικοπολιτικό ομιλούμε, δεν είναι έξω από την κομματικοποίηση, διότι η πολιτική εκφράζεται μέσα από πολιτικά κόμματα. Το Σύνταγμα κατοχυρώνει την ίδρυση των πολιτικών κομμάτων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και για να ιδρύσεις ένα πολιτικό κόμμα, ελέγχεσαι ως προς το καταστατικό σου και από τη δικαιοσύνη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε ένα συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα που εσείς δεν το ονομάσατε, εγώ δεν το υπερασπίζομαι, αλλά υπερασπίζομαι τα αυτονόητα, που εγώ θα το πω και λέγεται Χρυσή Αυγή. Μα είναι πολιτικό... δεν με ενδιαφέρει αν είναι Χρυσή Αυγή. Ακούστε γιατί σας το λέω αυτό. Είναι πολιτικό κόμμα, έχει
πάρει συγκεκριμένο ποσοστό με την ψήφο του κόσμου, του Έλληνα, σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Είναι κοινοβουλευτικό κόμμα και έχει κάθε δικαίωμα, όπως όλα τα άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα, να ζητήσει κατόπιν υποβολής αιτήσεώς του την άδεια για να κάνει χρήση της κεντρικής πλατείας της Σπάρτης. Άλλο αυτό και άλλο το να της δοθεί η χρήση της πλατείας. Σας υπενθυμίζω όμως και κάτι. Αυτά που τώρα αναφέρατε έπρεπε να τα πείτε και την προηγούμενη τετραετία, όχι εσείς βέβαια, αλλά και όλοι οι άλλοι. Όχι, δεν αναλαμβάνω συλλογική ευθύνη. Ακούστε. Την προηγούμενη τετραετία λοιπόν, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος, δικαίως για εμένα, που είναι και αυτό ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος ζήτησε και επελήφθη προσωπικώς να κάνει εκδήλωση μνήμης για την ημέρα του Πολυτεχνείου στην αίθουσα αυτή, που συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, μπορώ να, μέχρι τώρα να κάνω. Να ολοκληρώσω και να μην πείτε. Εδώ λοιπόν του δόθηκε η άδεια. Του δόθηκε η άδεια. Παρά τις όποιες αντιδράσεις, εσφαλμένες κατ' εμέ, και έγινε η εκδήλωση. Σήμερα λοιπόν ένα άλλο πολιτικό κόμμα, το οποίο είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, είναι κόμμα της δικής μας αστικής δημοκρατίας, ανεξάρτητος τι πιστεύουν, ζήτησε την άδεια για την πλατεία. Σας λέω λοιπόν ότι έχει επιληφθεί η δημοτική κοινότητα. Η άδεια ζητήθη, από ό,τι ξέρω, για συγκεκριμένη δραστηριότητα, διανομής τροφίμων πρώτων, και για να γίνει και μια ομιλία σε αντιπαραβολή της μνήμης της, για τη γιορτή του Πολυτεχνείου, με τη δικτακτορία. Εν πάση περιπτώσει, το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο διάβασα κάποιες ανακοινώσεις, είπα και τόνισα ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αυτό που θα... Δεν έχει αρμοδιότητα, πλην όμως είναι αρμοδιότητα της Δημοτικής Κοινότητας, όμως όλοι αντιλαμβανόμαστε τα μηνύματα και το κρίσιμο των καιρών και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι θα ενεργήσει κατά τέτοιο τρόπο η Δημοτική Κοινότητα που δεν θα δημιουργήσει θέμα εκ του μειόντος. Ξέρω επίσης ότι έχουν ήδη αποσυρθεί οι αρμόδιοι που υπέβαλαν την αίτηση από την υποστήριξη του αιτήματός τους. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, κρατώ και μία επιφύλαξη, δεν το έχω και γραπτός διατυπωμένο. Όμως, θα παρακαλούσα, όχι άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Αυτή η θέση σας να είναι, δηλαδή... Κύριε Πλιώτα, φαίνεται δεν ακούσατε τι είπα. Όχι, το άκουσα τι είπατε. Δεν κατανόμασα ακόμα. Το άκουσα τι είπατε, αλλά εν πάση περιπτώσει, το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρώ εγώ ότι δεν θα πρέπει να το φέρει σαν θέμα με τη μορφή του κατεπήγοντος το συγκεκριμένο, διότι του δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα από την πραγματική. Κύριε Πλιώτα, μπορώ να απαντήσω σε ορισμένα από αυτά που είπατε. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Ναι, πείτε μου. Καταρχάς, δεν αναφέρομαι σε κόμμα, διότι η θέση μου είναι γενική. Αναφερθήκατε σε συγκεκριμένο. Όχι, δεν είπα κόμμα. Ενώ κάποιο κόμμα. Ενώ που ζήτησε κάποιο κόμμα. Μα οποιοδήποτε και αν είχε κάνει την αίτηση αυτή, το ίδιο θα έλεγα. Δεν θα έλεγα κάτι διαφορετικά, κύριε Πλιώτα. Το είπα πολύ σαφώς. Για οποιοδήποτε κόμμα να εκμεταλλεύεται οποιαδήποτε εθνική επέτειο. Μάλιστα. Γιατί διαστρεβλώνει την ιστορική μας μνήμη, της οποίας έχουμε ανάγκη για να είμαστε Έλληνες. Καταρχήν το θέμα της εκμετάλλευσης, όχι, δεν το γνωρίζουμε εκ προημίου. Αν ήθελα να εκμεταλλευτεί την επέτειο ή όχι, δεν το γνωρίζουμε. Για να προσάπτουμε τέτοια. Δεν είναι τυχαία ότι επελέγει 17 Νοέμβρη και όχι 19. Γιατί να πούμε εκ προημίου ότι θα εκμεταλλευόταν. Όπως επίσης να απαντήσω στα περί δημοκρατίας, δημοκρατικότατα, βεβαίως, οποτεδήποτε θέλει το κάθε εκλεγμένο κόμμα να του διαθέτουμε να το χώρο. Αλλά να όχι αυτές τις ημέρες. Είτε την 28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου, 15 Αύγουστου ή οτιδήποτε. Ήταν πολύ σαφές αυτό που είπα, κύριε Πρόεδρε. Δεν είπα να μην διαθέτουμε τους χώρους στα κόμματα. Μετά το παράδειγμα, για το ΚΚΕ πρόπερση. Θα σας δώσω, μιλάει ο κ. Θα τελειώσω, άλλη μια λέξη να πω. Το παράδειγμα που φέρατε του ΚΚΕ πρόπερση πριν την προηγούμενη τετραετία είναι ασύμμετρο. Γιατί αφορούσε ένα κλειστό χώρο. Κύριε Πρόεδρε, ένα κλειστό χώρο. Κύριε Πρόεδρε, ωραία, να σας πω κάτι. Κακώς το δώσατε και τότε. Καθόλου ασύμμετρο. Δηλαδή, αν η Χρυσή Αυγή ζητούσε το Δημαρχείο, θα έπρεπε να πούμε άλλα πράγματα. Κακώς το δώσατε και τότε, κακώς το δίνετε και τώρα. Πέραν τούτου, νομίζω ότι είναι τέτοια σπουδαιότητα του ζητήματος που θα πρέπει οποιαδήποτε απόφαση τη τοπική ενότητα να έρθει και να επικυρωθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν χρειάζεται καμία επιχείρηση από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα απαντήσει η Δημοτική Κοινότητα. Δεν είναι απαραίτητο. Έλα, κύριε Δημαρχέ. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Ορίστε. Στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι απαραίτητο. Όχι, βέβαια. Μόνο απαραίτητο δεν είναι εμένα, εγώ το θεωρώ σοβαρό και προτείνω να έρθει. Ορίστε, λοιπόν. Να ολοκληρώσουμε, προτείνω να έρθει. Ελάτε, κύριε Μαρουσάκη, εντάξει. Μήπως δεν υποτίθεται, κύριε Μαρουσάκη. Κύριε Μαρουσάκη, παρακαλώ, δεν συμπαράτε, κύριε Μαρουσάκη. Μισό λεπτό. Η Δημοτική Κοινότητα μπορεί να παραπέμψει. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Είμαστε στις ανακοινώσεις. Δεν κάνουμε συζήτηση. Ορίστε. Ο κύριος Βαλιώτης θέλει το λόγο. Ναι, νομίζω πρέπει να μπει θέμα. Μισό λεπτό.
Για μισό λεπτό. Σας είπα. Ναι. Αυτό είναι άλλο. Το ζητάτε δηλαδή να έρθει ως θέμα σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σήμερα ή το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο δεν με πειράζει. Αυτό ας μιλήσουν και οι άλλοι. Η δημοτική κοινότητα έχει την αρμοδιότητα. Μισό λεπτό, κύριε. Κύριε, σας παρακαλώ πολύ. Ησυχία. Η δημοτική κοινότητα έχει την αρμοδιότητα, αν κρίνει ότι το θέμα είναι μείζον, για να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο να το φέρει. Αλλιώς πλέον είναι αρμόδια να αποφασίσει αν θα δώσει την άδεια ή όχι. Τι θέλετε, κύριε Βαλιώτη, πείτε. Επί της διαδικασίας, γιατί σας έβαλα στην αρχή δύο θέματα εκτός σημερινής σας διάταξης και αφορούσε αυτό που είπε ο κύριος Μανουσάκης. Ελάτε, μιλάει ο κύριος Βαλιώτης. Και μάλιστα μιλάει. Εσείς το ανοίξατε ένα διάλογο και οφείλουμε εμείς, μιας και το ζητάγαμε, να συζητηθεί εκτός σημερινής σας διάταξης, σαν παράταξη το ζητάμε, γιατί εμείς θεωρούμε ότι είναι κατεπήγον το ζήτημα και πρέπει να αποφασίσει. Να το βάλουμε τώρα στη διαδικασία και μετά να τοποθετηθούμε αν πρέπει να γίνει. Και πρέπει να αναλύσουμε το σκεπτικό. Όμως ξεφύγαμε από τη διαδικασία λειτουργίας του Συμβουλίου που είναι οι ανακοινώσεις. Γι' αυτό σας είπα νωρίτερα, είναι δύο θέματα που θέλω να βάλω αυτό σήμερα στη διάταξη. Ένα η πλατεία και το άλλο είναι το διδακτήριο. Και μου είπατε μετά τις ανακοινώσεις. Τώρα το ανοίξατε. Πρέπει να τοποθετηθούμε τώρα, να το ανοίξουμε και να το λήξουμε, ή να τελειώσουν οι ανακοινώσεις και να τοποθετηθούμε μετά. Να τελειώσουν οι ανακοινώσεις. Ορίστε, άλλος για την ανακοίνωση, ορίστε κύριε Πλιώτα, εσείς και μετά ο κύριος Ζωγιάς. Εσείς. Ναι. Γεια σας. Έχω να σας καταθέσω δύο επιστολές, τρεις μάλλον. Η μία επιστολή αφορά τους Δήμους και η μία επιστολή αφορά την περιφέρεια Πελοποννήσου. Αυτή η επιστολή απευθύνεται από τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Καλαφάτη του ΙΠΕΚΑ, προς τους Δήμους με τίτλο «Επιτάχυνση προγράμματος διακοπής λειτουργίας και αποκατάστασης χαδά». Αυτή έχει έρθει στους Δήμους και κανονικά θα έπρεπε, ή μάλλον θα, δεν ξέρω αν έχει απαντήσει ο Δήμος μας, μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2012. Αυτό νομίζω ότι αφορά όλους μας και θα πρέπει να γνωρίσουμε το θέμα για το τι πρέπει, τι λέει αυτή η επιστολή. Σας τη διαβάζω. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα έχει καταδικαστεί από το 2005 στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας διαβάζω περιληπτικά. Ναι, περιληπτικά παρακαλώ. Ωραία. Η ουσιαστική ευθύνη και αρμοδιότητα για την ορθολογική διαχείριση των αστικών αποβλήτων και την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων ανήκει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους, ιδιαίτερα στους εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης και στις τοπικές κοινωνίες που συνεχίζουν με πράξεις ή παραλήψεις τους να παρεμποδίζουν την εφαρμογή ορθολογικών τρόπων διαχείρισης, ευνοώντας τη διατήρηση της ανεξέλεγκτης διάθεσης, ότι η ανεξέλεγκτη διάθεση αποτελεί με βεβαιότητα ευλαπτική για το περιβάλλον δραστηριότητα, ενώ αντιθέτως η εφαρμογή ορθολογικών μεθόδων διάθεσης και ανάκτησης αποβλήτων αποτελεί δραστηριότητα που διέπεται από τεχνικούς κανόνες, προδιαγραφές, πλήρες πλαίσιο αδειοδοτήσεων και ελέγχων που αποσκοπούν και μπορούν να διασφαλίσουν την προστασία του περιβάλλοντος. Η διατήρηση των ΧΑΔΑ αποτελεί παραβατική συμπεριφορά που στερεί από τον τόπο οικονομικούς πόρους και δυνάμεις που θα μπορούσαν να κατευθύνουν προς την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με πρόληψη, ανακύκλωση και αξιοποίηση που αποτελεί βασική αναπτυξιακή παράμετρο. Εάν δεν εξαλειφθεί πλήρως η ανεξέλεγκτη διάθεση και δεν αποκατασταθούν όλοι οι ΧΑΔΑ, η χώρα θα οδηγηθεί για δεύτερη φορά ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμέτωπη κατά αποκοπήν πρόστιμο της τάξης πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και χρηματική ποινή της τάξης των 158.000 ευρώ ημερεσίως για όσο διάστημα διαρκεί παραβίαση. Η υπόθεση παραβίασης θα κλείσει μόνο όταν πάψει η λειτουργία και αποκατασταθεί το σύνολο των ενεργών και ανενεργών ΧΑΔΑ στη χώρα. Λοιπόν, στόχος είναι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα διακοπής λειτουργίας και αποκατάστασης των ΧΑΔΑ εντός της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου, γεγονός που σημαίνει ότι παράλληλα πρέπει να υλοποιηθούν εφικτές λύσεις υποκατάστασης των ΧΑΔΑ. Συνεχίζει εδώ, δεν σας το διαβάζω, σας διαβάζω την τελευταία παράγραφο. Παρακαλούμε λοιπόν να αποστείλετε στο ΙΠΕΚΑ μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2012 αναλυτική ενημέρωση σχετικά με όλα τα παραπάνω και ειδικότερα ενημέρωση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση διαχείρισης των απορριμμάτων, την πρόοδο των ενεργειών για τη διακοπή λειτουργίας και αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, τυχόν εμπλοκές καθώς και αναλυτικό πρόγραμμα ολοκλήρωσης ενεργειών και έργων. Επισημαίνεται ότι η πρόσκληση για παροχή στοιχείων απευθύνεται και στις περιφέρειες Πελοποννήσου και Ηπείρου που λειτουργούν ως τελικοί δικαιούχοι έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ στη χωρική τους εμβέλεια. Γι' αυτό το συγκεκριμένο έγγραφο θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν απαντήσεις από το Δήμο μας προς το Υπουργείο και γιατί αφορά, όπως καταλαβαίνετε, τη συνέχιση λειτουργίας του ΧΑΔΑ Αφισού. Η δεύτερη επιστολή, μία αντίστοιχη από το ΙΠΕΚΑ, εστάλει προς την περιφέρεια, που θα απαντήσει η περιφέρεια για άλλους λόγους, θα την καταθέσω και εσάς και θα ήθελα
στο σώμα και παρακαλώ τέλος πάντων να έχουμε απαντήσεις. Μια τρίτη επιστολή, και είναι μια ανακοίνωση, είναι επιβολή διοικητικού προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 30 του νόμου 1650 κάθετος 86 και λοιπά για τον Χαδά στην Προβατομάνδρα Αφισού. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου έχοντας υπόψη του κλπ. Κλπ. Και ύστερα από τις απαντήσεις που εδόθησαν και από το Δήμο Σπάρτης στις 21 Έκτου του 2012 με το αριθμό πρωτοκόλλου 29871, έγγραφο του Δήμου Σπάρτης, στο οποίο κατέθεσε απόψη του ο κύριος Ευστράτιος Βέργατος Αντιδήμαρχος, αποφασίζει την επιβολή προστίμου ύψους 20.000 ευρώ ως διοικητική κύρωση βάσει του άρθρου 30 του νόμου κλπ. Στο Δήμο Σπάρτης για το Χαδά που βρίσκεται στην Προβατομάνδρα Αφισού. Λοιπόν, εγώ θέλω να θέσω και ένα θέμα από το διάβια. Από το διάβια. Έχει αδά Β4, 3, θ, 7, λάμδα 1, παύλα, λάμδα 52. Από το διάβια της Περιφερειακής Ενότητας. Ωραία. Ωραία. Θα ήθελα να θέσω ένα θέμα σχετικά με... Εδώ πέρα τίθεται ένα θέμα. Ο Χαδά του Αφισού λειτουργεί. Εδώ πλέον βρισκόμαστε σε μια κατάσταση και εν ώψη της επίσκεψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά το μήνα Νοέμβριο στην Ελλάδα, όπου πρέπει με σαφήνεια και εν της πράγμαση και όχι με στα χαρτιά να έχουμε κλείσει τον Χαδά. Άρα λοιπόν, είτε το θέλουμε είτε όχι, τίθεται θέμα λειτουργίας του Χαδά. Μην αναφερθώ στις δικαστικές αποφάσεις. Επομένως θα ήθελα για αυτό το θέμα, περί συνέχισης λειτουργίας του Χαδά ή όχι, να έρθει σε επόμενη συζήτηση και σε επόμενη συνεδρίαση το θέμα αυτό. Παράλληλα, θα ήθελα να μου δώσετε απαντήσεις, εάν μπορείτε, για το έγγραφο το πρώτο. Μπορείστε, κύριε Δήμαρχε. Πριν έρθει αυτό το έγγραφο, είχαμε συνάντηση η Δήμαρχη Πελοποννήσου με τον κύριο Καλαθάτη. Το οποίο έγγραφο αυτό κανονικά έπρεπε να το στέλνει προς τον Υπουργό. Στον εαυτό του δηλαδή, θέλω να πω. Είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Εντάξει, έβαλε μια ημερομηνία, είπε κάποια άλλα πράγματα προφορικά μέσα, αλλά δεν είναι και το θέμα μου. Το θέμα είναι ότι ενώ όλη η διαδικασία και για τη διαχείριση την έχουν δώσει στην περιφέρεια και τις χρηματοδοτήσεις όλες στην περιφέρεια, έρχονται και λένε στους Δήμους προχωρήστε. Περιμένουμε τώρα ένα χρόνο, παρότι έχει γίνει οριοθέτηση για τη σκάλα πέρα για να πάρει δερματοποιητές, δεν κάνει τίποτα η περιφέρεια. Έχει πάρει 6 εκατομμύρια ευρώ για κομποστοποιητές. Λέει θα σας δώσω, θα κάνω και τα λοιπά και ακόμη δεν έχει κάνει τίποτα. Λοιπόν, και η περιφέρεια καταρχάς έχουμε γνωμοδότηση από την ΚΕΔΕ που δεν νομιμοποιείται να επιβάλλει πρόστιμα στους Δήμους. Αυτό εμείς θα κάνουμε τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε, τις νομικές ενέργειες. Έχω πει και άλλη φορά, το λέω και τώρα, δυστυχώς διαπράξαμε ένα μεγάλο σφάλμα. Εμπιστευτήκαμε το κράτος διαχρονικά. Και ο Υπουργός συνεχίζει την πεπατημένη των υπολείπων. Ποιος είναι ο τελευταίος τροχός, οι Δήμοι. Βάλατε τους Δήμους. Ένα ευρώ όμως δεν μας δίνουν να κάνουμε κάτι, ούτε για αποκατάσταση. Υποβάλαμε και για αποκατάσταση, υποβάλανε και ο Δήμος Ανατολικής Μάνης για να κάνει δική του μονάδα εξεργασίας των απολύτων. Μας τα πέριψαν όλα με το επιχείρημα ότι όλα τα χρήματα θα έχουμε δώσει στην περιφέρεια. Και η περιφέρεια όλο λέει κάθε εβδομάδα θα είναι έτοιμη και κάνει τη εβδομάδα χρόνο. Εμείς παρόλα αυτά, επειδή είδαμε ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε ούτε κράτος ούτε περιφέρεια, και το λέω ευθέως, και ας δει κάποιος να διαψεύσει, και όταν λέω περιφέρεια, στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάω για την αιρετή περιφέρεια, και δεν μιλάω να λύσει το πρόβλημα της ολοκληρωμένης επεξεργασίας, γιατί δεν μπορούμε να ζητήσουμε ευθύνες από την αιρετή περιφέρεια αυτό το διάστημα που είναι να λύσει το θέμα της ολοκληρωμένης επεξεργασίας, όμως αυτό της προσωρινής διαχείρισης έχει αναλάβει και έχει δεσμευτεί ότι θα το λύσει. Και δεν μπορεί να είναι ασυνεπής η ίδια να μην λύνει το θέμα και να έρχεται με προκλητικό τρόπο κατ' εμέ και όχι νόμιμα να επιβάλλει πρόστιμο στο Δήμο. Εμείς λοιπόν, επειδή καταλήξαμε σε αυτό, ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε κανέναν από τους δύο φορείς, ξεκινάμε διαδικασίες. Περιμένουμε βέβαια και εκείνη την πιονεργειακή που μας είπε ότι ήταν έτοιμη να ξεκινήσει. Και κάναμε μια συνάντηση για να πάμε στο διατάφτα να ξεκινήσουμε. Και διαπίστωσε ότι δεν είχε κανένα στοιχείο, δεν είχε τίποτα και δεν ήταν έτοιμη. Και επί 20 μέρες τώρα τους δίνουμε στοιχεία για να έρθουν να μας πούνε μετά πότε, δεν ξέρω. Για να μην λέμε ότι θα υποστηρίξουμε και τους ντόπιους, αλλά μέχρι ενός ωρίου. Μέχρι ενός ωρίου. Κάναμε συνάντηση εδώ, όπως θα θυμίσετε, να πάμε στο Δημαρχείο να γίνει συνάντηση, να μπούμε σε λεπτομέρειες. Και μόλις πήγανε, μας είπαν ευθέως ότι δεν έχουν στοιχεία. Και όταν είπα, δηλαδή, αν σας πούμε τώρα μια οικονομική προσφορά θα είναι, και μας πείτε, είναι σαν να μας κοροϊδεύετε. Και λέει, ναι, πριν μια εβδομάδα, όμως 10 μέρες λέω, στο Δημοτικό Συμβούλιο μας είπατε 60 με 70 ευρώ τόνος. Και μετά από 15 μέρες μας λένε ότι είναι σε θέση να μας κάνουν οικονομική προσφορά. Και ρωτώ,
ως ενδιαφέρον για τους τοπικούς. Μπορούμε εμείς σαν δημοτική αρχή να εμπιστευτούμε? Και απευθύνεται προς τους ίδιους. Μπορούμε να εμπιστευτούμε? Ήτανε και ο κύριος Φούρκας τότε, τον κύριο Βαλιώτη, δεν ξέρω ποιος ήταν τότε που προσωπούσε τον συνδυασμό, ήταν εκεί. Εκεί δεν καταλάβαμε τίποτα και καμία δέσμευση. Εμείς λοιπόν προχωρούμε για στο θέμα της προσωρινής διαχείρισης. Θα έρθει σύντομα, ίσως στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ένας τρόπος για να μπορέσουμε να λύσουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα την προσωρινή διαχείριση, που ενδεχομένως έχει ολοκληρωθεί και μέσα στο 2012. Να δούμε πώς θα τρέξουμε τα θέματα. Να τα δούμε. Μέχρι τότε, ο Χαρδάκη, κύριε Δήμαρχε, θα κλείσει. Γιατί, τι θέλετε να σας πω τώρα? Είναι δυνατόν να κλείσει? Συγγνώμη, δηλαδή, και αν επιβληθούν τα πρόστιμα, τι θα γίνει τότε? Εντάξει. Το δημοτικό. Όχι, συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Τι θέλετε? Να ρωτήσω. Εντάξει, τι θέλετε? Δεν θα προχωρήσουμε το θέμα. Όχι, γιατί το Συμβούλιο έχει εκφράσει τη θέση του να συνεχίσει τη λειτουργία. Ελάτε. Και οι σύμβουλοι συμφωνούν επ' αυτού. Κύριε Πλιώτα, ελάτε. Το άρθρο 25 του ποινικού κώδικα τιτλοφορείται κατάσταση ανάγκης και λέει ότι έρεται ο αρχικά άδικος χαρακτήρας της πράξεως εάν υπάρχει παρόν και αναπότρεπτος με άλλα μέσα κίνδυνος που επαπειλεί εν προκειμένου την δημόσια υγεία εις το σύνολό της και επιβάλλει τον αθυσιαστή ένα ίσονος ή κατώτερη σπουδαιότητα σε ένομο αγαθό προκειμένου να προφυλαχθεί κάποιο άλλο. Στο ερώτημά σας λοιπόν, τι μέλη γενέστε μέχρι τότε, απευθυνθείτε προς το Υπουργείο που είναι αρμόδιο για τον Εθνικό Σχεδιασμό, απευθυνθείτε προς την Περιφέρεια που είναι αρμόδια με το 176 του Καλλικράτη για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό και στο τέλος να απαντήσει και ο Δήμος που είναι αρμόδιος σε επίπεδο προσωρινής διαχειρίσεως και που ξέρετε πάρα πολύ καλά πριν καταλάβετε το έδρανο αυτό τι έχει κάνει και με την ανακύκλωση και με την εξέλιξη της ανακύκλωσης και με το θέμα της λιματολάσπης και με το θέμα της εγρήγορσής μας να ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με αρμόδιους. Όμως παρακαλώ πάρα πολύ, εάν εκτός από την επισήμανση, ερώτημα, καταγγελία, καταγραφή, έχετε κάποια λύση να μας υποδείξετε εσείς προσωπικά ή κάποιος άλλος θεσμικός φορέας, αν μας πείτε να κλείσουμε το ΧΑΔΑ και ας με ακούνε και εισαγγελείς και δικαστές. Γιατί εγώ υπερασπίζουμε δημάρχους που απαλλάσσονται από τα δικαστήρια λόγω καταστάσεως ανάγκης. Εάν επιθυμείτε, παρακαλώ πάρα πολύ, να έχουμε τα σκουπίδια στην κεντρική πλατεία, έξω από ιερούς ναούς, στα πεζοδρόμια, στους δρόμους και να μην τα έχουμε εκεί που μας είπαν από το 76 να τα έχουμε, σε φυλαγμένο χώρο, να γίνεται επίχωση με τις προδιαγραφές, σε χώρο προστατευόμενο. Μαζί σας και εγώ σε όλες τις καταγγελίες. Αλλά εμείς είμαστε εδώ για να δείσουμε και λύσεις. Δώστε μου παρακαλώ πολύ λύση. Πείτε ότι πρέπει να το κλείσουμε και να ζήσουμε με τα σκουπίδια όπως ζούσε και το Γίδιο πριν από 2 τετραετίες. Αν είναι αυτή η λύση λοιπόν, να προχωρήσουμε. Και σας λέω, εγώ δεν φοβάμαι με στεντορία τη φωνή να υποστρίξω αυτό που αποστρίζω. Καταγγελίες, πρόστιμα. Να σας απαντήσω. Βεβαίως, πάρα πολλά. Να σας απαντήσω. Όχι, να μην μου απαντήσετε, να μου δώσετε λύση. Λύσεις θα έπρεπε να έχετε δώσει λοιπόν, όλοι εσείς εδώ και χρόνια. Η λύση. Δεν έχετε λύση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Οι λύσεις που δίνετε αυτές δεν είναι λύσεις. Εντάξει, δεν θα λαϊκίσουμε. Είσαι δημοτικό σύμβουλος τώρα. Δεν θα λαϊκίσουμε. Δεν θα λαϊκίσουμε εδώ. Δεν θα λαϊκίσουμε εδώ. Ή τα σκουπίδια τα θέλουμε. Ή τα σκουπίδια τα θέλουμε στα πόδια μας ή στο ΧΑΔΑ μέχρι οι αρμόδιοι να μας υποδείξουν που θα τα πάμε. Εδώ λοιπόν είναι η Ρόδος, εδώ και το πείδημα. Άρα συνυπογράφουμε τα πρόστιμα, έτσι. Λαϊκισμός εδώ όχι. Κανένας λαϊκισμός. Το έγγραφο αναφέρει ξεκάθαρα πράγματα. Απαντήσεις δώσατε, κύριε Δήμαρχε, να μας εισφέρετε, σας παρακαλώ. Τι απαντήσατε στο έγγραφο αυτό? Κύριε Πρόεδρε. Ποια διαδικασία, κύριε Πρόεδρε, σε επίπεδο ανακοινώσεων, ναι. Γίνεται η ανακοίνωση. Και θα ακουστεί στο σώμα μια ανακοίνωση που είναι καθαρά λαϊκιστική. Δεν θα δώσει απάντηση ο Δήμος. Λύση. Βεβαίως, κύριε. Τα έγγραφα του ΙΠΕΚΑ είναι λαϊκισμός, κύριε Πλιώτα. Λαϊκισμός. Τώρα θυμηθήκατε τα πρόστιμα. Λαϊκίζει ο Υπουργός, κύριε Δήμαρχε. Τώρα θυμηθήκατε τα πρόστιμα. Δεν ξέρετε. Μισό λεπτό, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Βαλιώτη, ακούστε κάτι. Μπορεί κάποιος. Δεν αφήσατε να την πω. Όχι, θα σας την πω. Θα σας την πω τη διαδικασία. Αλλά όταν ακούγεται ως ανακοίνωση στο Δημοτικό Συμβούλιο τα περιβόητων προστήμων, βεβαίως έρχονται και επιβάλλουν πρόστιμα. Τι κάνει η διοίκηση, επιβάλλει πρόστιμο. Αυτό τι είναι λοιπόν, είναι θέσφατο παρανόμου και υπετίου συμπεριφοράς? Λύσεις να μας πει κάποιος. Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Πείτε. Επειδή σας γνωρίζω, κρατάτε μια
ήπια στάση και τέτοια, δεν χρειάζεται. Ο κύριος συνάδελφος έκανε μια ανακοίνωση. Ναι. Για ερώτημα. Και πήρε μια απάντηση. Ερώτημα. Εκεί που δεν πήρε απάντηση, αλλά επειδή άκουσα τον κύριο Δήμαρχο ότι στο επόμενο συμβούλιο θα συζητήσουμε για όλο το σύστημα των απορριμμάτων, εμείς περιμένουμε για το πρόστιμο που επέβαλε η περιφέρεια.